Καλό μεσημέρι. Εδώ στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε, οργανωνόμαστε. Αναστασία Μπιτζηλέου, σαν στο σπίτι σου. Ανοίγουμε τα συρτάρια μας, έχουμε φτιάξει τα υλικά μας. Ιωάννα μου. Να σε φιλήσω καταρχήν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σου με την υπέροχη ομάδα σου. Ένας φρέσκος, ανανεωμένος αέρας ήρθε στο καλό μεσημέρι. Φιλιά πολλά σε όλους μας τους τηλεθεατές. Να είναι καλά. Και είναι πολλοί οι φίλοι τηλεθεατές, αλλά και οι φίλες τηλεθεάτριες, οι οποίες συντονίστηκαν γιατί κάθε φορά που σε φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή, έρχεσαι στην κουζίνα, έρχεσαι και μας δημιουργείς ωραίες εικόνες, ανακατεύεις ωραία πράγματα και μας κάνεις να αισθανόμαστε κι εμείς πολύ πολύ κοντά σου. Υπάρχει μεγάλη μερίδα κόσμου. Σαν το σπίτι μου. Υπάρχει μεγάλη μερίδα κόσμου που σε αγαπάει και χρόνια τώρα μας το λέει και μας το στέλνει και σε μηνύματα. Όπως και τώρα έγινε, μόλις έγινε η ανάρτηση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ όλους και εσένα προσωπικά. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Και αποφασίσαμε έτσι από κοινού να σας κάνουμε κάτι πολύ εύκολο, εξίσου απολαυστικό, γευστικό. Και θα έλεγα ότι αυτά τα τορτελίνια, παιδιά, είναι πολύ αμαρτωλά. Πολύ αμαρτωλά. Καταρχήν, όλες οι δικές σου συνταγές είναι πάντοτε εύκολες, κοστίζουν λίγο, γίνονται γρήγορα και είναι και πολύ γευστικές. Τώρα, άμα είναι και αμαρτία να την κάνουμε, Παγκόσμια ημέρα είναι. Να μην το τιμήσουμε εμείς το τορτελίνι μας. Τορτελίνια αλλά κρέμ. Πάρα πολλές από εμάς κάνουμε τορτελίνια και έχουμε τις δικές μας εκδοχές. Εγώ θα σας παρουσιάσω τη δική μου. Είναι εγγυημένη συνταγή. Είναι γεύση απολαυστική. Πιστέψτε με, αν θα την κάνετε, θα ξετρελάνετε τον κόσμο σας. Και πρέπει να κάνετε μπόλικα, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να δώσω στους φίλους τηλεθεατές μας. Το τορτελίνι είναι και χορταστικό, είναι και απολαυστικό. Και επειδή μου σχοβολάει ο τόπος, γιατί σε γνήσια νοικοκυρά και έχει φροντίσει ήδη στο φούρνο μας. Είναι στο να φούρνο ψήνεται, μας. Θέλει λίγο χρόνο. Λίγο θέλει να ροδοκοκκινήσει. Ωστόσο, ώσπου να ροδοκοκκινήσει, εμείς θα πούμε τη συνταγή μας. Είναι 5 τα υλικά μας. Υπάρχει κάρτα που την παρακολουθείτε. Έχουμε το τυράκι μας, τριών λογιών τυριά. 300 γραμμάρια περίπου, από 100 γραμμάρια γκούντα, ένταμ και κέρικορ. Έχουμε το ζαμπονάκι μας σε κονσέρβα, τετράγωνο, έτσι θα το πάρετε. Mm-hmm. Το μπέικον, γύρω στις 15 φέτες. Και εδώ, τι σας έχω. Ήδη έχω βράσει τα μακαρονάκια, 10 λεπτά περίπου θέλει, με λίγο αλατάκι, γνωρίζουμε όλοι πως βράζουμε μακαρόνια. Τα τορτελίνια μου λοιπόν εμένα τώρα, εδώ είναι δύο γεύσεις. Ένα χαρτί με κρέας και ένα χαρτί με τυρί. Ποιος αρέσει πιο πολύ? Μου αρέσει να κάνω το μίξ, γι' αυτό και έχω αυτή την εκδοχή. Τα παιδάκια σου? Τρελαίνονται τα παιδιά. Εγώ συνήθως κάνω το τορτελίνια στα τραπέζια μου, γιατί όπως είπαμε, αυτά είναι αμαρτωλά. Έχουν πολλές θερμίδες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά πού και πού είναι ωραίο να το ρίχνουμε, βρε παιδιά, και λίγο έξω. Να το συζητάς κιόλας. Και σε αυτό να αρέσουν τα ζυμαρικά γενικά. Έτσι. Και έχουμε και ένα λίτρο κρέμα γάλακτος. Και εδώ θα πω εγώ ότι είναι και το δικό μου μυστικό, γιατί όσοι έρχονται και γεύονται τα τορτελίνια μου λένε, μα τι διαφορετικό έχουν τα δικά σου τορτελίνια και είναι πάντα τόσο νόστιμα και τόσο ζουμερά. Ίσως να φταίει και η κρέμα γάλακτος, γιατί είναι μπόλικη και αυτή. Γενικά, να θυμάσαι, αν και το θυμάσαι από πέρυσι, όλα μου τα φαγητά και όλα μου τα πιάτα που τα παρουσιάζω εδώ έχουν μπόλικα υλικά. Και αυτό τα κάνει ακόμα πιο γευστικά. Έχουν συγκεκριμένα υλικά, απλά έχουν ωραία μπόλικη ποσότητα, θέλεις να πεις. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο γευστικό, ομολογουμένως. Γι' αυτό και τα τιμάμε και γι' αυτό και σε θέλουμε συνέχεια κοντά μας, Αναστασία Μπιτζηλέου. Λοιπόν, πάμε στην εκτέλεση της συνταγής μας. Τορτελινάκια αλλά κρέμ φτιάχνουμε για όλους εσάς. Με φούρνο. Πάρα πολύ αγάπη. Στο φούρνο. Ανοίγουμε την κουζίνα μας για να τσιγαρίσουμε το μπέικον. Έχουμε ήδη βράσει τα τορτελίνια μας. Εγώ τα έβρασα από το σπίτι και τα έφερα έτοιμα στο πυρέξ μου, όπως βλέπετε, γύρω στα 10 λεπτά με λίγο αλατάκι. Τα σουρώνουμε, τα ξεπλένουμε και τα βάζουμε στο πυρέξ μας. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε γαντάκια για να ξεκινήσουμε. Κόβουμε το μπέικον σε κομματάκια. Ζεσταίνει το τηγανάκι μας. Και το τσιγαρίζουμε έτσι για να μυρίσουμε λίγο κιόλας, να βγάλει και το ζουμάκι του. Το μπέικον έχει υπέροχη μυρωδιά όταν τσιγαριστεί. Γι' αυτό εγώ φροντίζω να το τσιγαρίζω πριν το βάλω στο πυρέξ μου, για να δώσει ακόμα πιο έντονα αρώματα και έτσι, γεύση. Στο πιάτο μου. Σε κομματάκια το κόβω και το βάζω ένα-ένα, όπως βλέπετε, για να είμαι σίγουρη. Θα βγάλει τώρα ζουμάκι, θα τσιγαριστεί ο τόπος, θα μυρίσουμε εδώ. Και είναι τα τορτελίνια που αγαπάνε πολύ τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει παιδί που να μην ερωτευτεί το τορτελίνι. Τι μου λες τώρα, και ξέρεις πόσα χρόνια έχω να φάω τορτελίνι? Νομίζω από παιδί, Αναστασία. Σήμερα θα φάμε. Όπως είδατε, το πυρέξ μας είναι πολύ μεγάλο και θα φάνε όλοι. Είπαμε να κάνετε μπόλικα, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά. Εγώ αυτό το μήνυμα δίνω σήμερα. Λοιπόν, το αφήνουμε λίγο να τσιγαριστεί. Το αναβοσβήνει και με προβληματίζει. Ωστόσο, κόβω εγώ το μπέικον. Συγγνώμη που βάζω το χέρι μου.
Σοφία, όταν αναβοσβήνει το μάτι, δεν μου κλείνει το μάτι, Τι θέλει, θέλει να το ακουμπάω καλύτερα. Άλλο τηγάνι θέλει, τέλεια. Wow. Λοιπόν, αν δεν ζεστάνει, θα φέρω εγώ άλλο τηγανάκι. Γιατί αυτή η κουζίνα με συγκεκριμένα σκεύη λειτουργεί. Ναι, είναι πάρα πολύ απαιτητική η κουζίνουλα μας. Ωραία, πάμε. Πάμε να βάλουμε το μεγάλο, δεν πειράζει. Τέλεια. Το ίδιο κάνει. Ίσα-ίσα που και σε αυτό εδώ το μεγάλο θα. Θα φανεί και πιο καλά κιόλας. Θα κόψουμε όλο το μπέικον. Ιωάννα, πες μου τα νέα σου. Ξεκίνησε η τηλεοπτική μας χρονιά. Πάει περίφημα. Έχουν βγει όλες οι εκπομπές μας, η μία μετά την άλλη. Αυτό είναι αλήθεια. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά. Φέτος, οφείλω να σου πω ότι το καλό μου μεσημέρι είχε ανανεωθεί. Έχει. Σας βλέπουμε, σας παρακολουθούμε. Πολύ μεγάλη ομάδα και μια ωραία παρέα που αποτελείται από πρωτίστως καλά παιδιά, πολύ φιλότιμα παιδιά, με τις δικές τους διαφορετικές προσωπικότητες το καθένα. Και αυτό είναι σπουδαίο, γιατί και στην καθημερινότητά μας και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις αυτό δεν θέλουμε. Αυτό να, θέλουμε. Να υπάρχει μια όμορφη σύμπνοια. Είναι παιδιά χαριτωμένα, χαμογελαστά, καλοσυνάτα. Και να σας πω κάτι, αυτό δεν θέλουμε. Όπως το λέει και η Ιωάννα, να ανοίξουμε την τηλεόραση, να δούμε όμορφες φατσούλες, να μας φτιάχνουν τη διάθεση με τη μουσική τους, με τις ωραίες τους ατάκες, με τα πολύ ωραία τους θέματα. Γιατί και εσύ έχεις ενδιαφέροντα θέματα. Δεν θα ξεχάσω την αποστολή που έκανες στο Φρουφουρά. Μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση σου. Βλέπουμε μία διαφορετική Ιωάννα φέτος. Ανανεώθηκες κι εσύ. Φέτος η Ιωάννα έχει αλλάξει. Χαίρομαι πολύ και έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας. Η ζωή μας είναι κύκλος που λένε. Να αλλάζουμε, να ανανωνόμαστε, να βελτιωνόμαστε. Πάντως μου σχοβολάει το μπέικον, μου σχοβολάει και μπροστά μου έχει φέρει εδώ πέρα όλο το. Το ταψί μου έχει δώσει. Ξύνεις εσύ στον τρίφτη, τρίβεις, συγγνώμη, το ζαμπονάκι. Το ζαμπονάκι μας. Λοιπόν. Θυμάμαι, βρε Αναστασία μου, όταν ήμουν πιο μικρή, που η μαμά μου έφτιαχνε τις συνταγές ωραίες. Και δεν με ένοιαζε να φάω, να. Ενώ τώρα σε νοιάζει, είπαμε να το ρίχνουμε και λίγο έξω κάποιες φορές. Δεν είναι τυχαίο που κι εγώ αυτό το φαγητό το κάνω μόνο στα τραπέζια μου. Με μαλώνουν τα παιδιά μας στην ομάδα και μου λένε. Γρήγορα σου μην τρως. Ναι, όχι, δεν τρώω. Μην τρως γλυκά, μην τρως τέτοια. Θα γίνει ζουμερή παρουσιάστρια, λέει. Αλήθεια. Με τρώω όλα τα κουλουράκια που φέρνει ο Γιάννης. Ο Γιάννης φταίει που τα φέρνει. Τσιγαρίζουμε λοιπόν το μπέικον μας. Όπως σας είπα, είναι γύρω στις 15 φέτες. Είναι πλούσιο το υλικό μας και αυτό για να δώσουμε τη γεύση που μας αξίζει. Γιατί όταν δοκιμάζουμε κάτι θέλουμε να είναι όχι γευστική, όχι απολαυστική, όχι έντονη, αλλά ανεπανάληπτη. Να την αισθανόμαστε. Τη γεύση. Όποια και αν είναι αυτή. Τορτελίνια λοιπόν, αλλά κρέμη πρότασή μας σήμερα για την ημέρα, την τιμάμε κι εμείς. Είναι το αγαπημένο πιάτο, πιστεύω, όλων των οικογενειών. Γιατί τα μακαρονάκια τα φτιάχνεις και γρήγορα και εύκολα και είναι και αγαπημένα ο πιάτο για τα παιδιά. Δεν υπάρχει παιδί που να μην τα αγαπάει τα μακαρόνια σε όλες τις εκδοχές. Έχεις δίκιο. Μακαρονάς, αγάπη μου. Αυτό εδώ παίρνει το ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα. Ενημερώστε με για το χρόνο για να ξέρω τι κάνουμε. Γιατί το τορτελίνι. Αυτό θα έλεγα εγώ να το βάλουμε. Γιατί εντάξει, λίγο πολύ. Έχουμε εδώ μία τηλεοπτική εκπομπή και ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Οπότε στα πλαίσια αυτής, εσείς αφήστε το λίγο παραπάνω στο σπιτάκι σας. 4 λεπτά έχουμε. Ας δώσουμε λίγο ακόμα χρόνο, προτείνω, Αναστασία μου. Εντάξει. Ωραία, μέχρι να. Ρίξε εσύ τα υπόλοιπα. Ναι, να σοτάρεις τα τορτελίνια, το μπέικον σου. Ρίχνω εγώ το ζαμπόν μου. Το φέρω λίγο πιο κοντά σου για να μην ταλαιπωρήσει. Ωραία, εδώ. Όλα μπλούμε. Και ανακατεύουμε. Θα σε υπτέρω, το ξέρεις το ζητάρι. Και ανακατεύουμε. Να πάει παντού το, και το ζαμπόν και το μπέικον. Εδώ όμως με αυτές τις μυρωδιές τα παιδιά τρελαίνονται και αποσυντονίζονται. Και πώς εγώ θα συνεχίσω μετά την εκπομπή. Παιδιά είναι. Λοιπόν, βάζουμε 300 γραμμάρια τυρί από τριών λογιών τυριά. Αυτή η ποικιλία και αυτή η σύνθεση των τυριών δίνει ακόμα πιο έξτρα γεύση. Αχ, αυτή η έξτρα γεύση. Πάντως νομίζω ότι με δοκιμάζει ο Θεός. Με τόσες νοστιμιές εδώ. Θα φάω λίγο όμως εγώ. Εννοείται ότι θα φας, γιατί θέλω να το δοκιμάσεις, βρε Ιωάννα μου. Πάω, φάω, Αναστασία. Δεν μπορώ, παγκόσμια μέρα είναι. Θα μην φάω το ζυμαρικό μου. Βλέπετε πόσο υλικό βάζω μέσα στο πυρέξ μου. Μέχρι πάνω το πάω, παιδιά. Αυτό είναι λοιπόν το μυστικό. Για να γίνουν ακόμα πιο νόστιμα το τορτελίνια σας. Να σου ρίξω το μπέικον. Ναι, ναι, είσαι έτοιμη. Okay. Και θα ανακατέψουμε πάλι. Ωραία.
Την κρέμα γάλακτος πότε την προσθέτεις? Στο τέλος. Στο τέλος. Ανακατεύουμε καλά για να πάει παντού το υλικό μας. Μοσχομυρίζει, παιδιά. Είναι αυτή η σύνθεση που σας έλεγα των υλικών. Και είναι μόλις 5 υλικά. Συγγνώμη τώρα που βγαίνουν λίγο προς τα έξω, δεν γίνεται όμως, γιατί είναι μπόλικο εδώ. Αυτά είναι τα τορτελινάκια μου, που λένε όλοι, μα τόσα τορτελίνια έχουμε φάει, αλλά εσένα, Δήμο, είναι τόσο νόστιμα, τόσο γευστικά. Βέβαια, είπαμε. Τορτελίνια της Μπίτζη, λοιπόν. Θερμίδες, πολλές. Εντάξει, δεν θα φάμε όλο το ταψί, θα φάμε ένα πιατάκι. Εγώ, λοιπόν, αυτό το πιάτο το έχω ονομάσει αμαρτωλό, λόγω των θερμίδων του. Έτσι, έχει πάρα πολλές θερμίδες. Και μόνο ένα λίτρο κρέμα γάλακτος που βάζω φτάνει. Λοιπόν, βάζουμε την κρέμα γάλακτος να πάει παντού και ανακατεύουμε πάλι, Ιωάννα μου. Γιατί θέλω να βραχεί όλο το μείγμα μου. Και μετά το βάζουμε στο φούρνο για 30 λεπτά στον αέρα στους 200 βαθμούς. Αφού λοιπόν γίνει μία κρούστα από πάνω, το ανακατεύουμε πάλι το πυρέξ μας με το φαγητό. Και μετά το ξαναβάζουμε στο φούρνο. Δηλαδή δεν το βγάζουμε αμέσως με το που θα δούμε την κρούστα. Το βγάζουμε, το ανακατεύουμε, το ξαναβάζουμε, ξαναπαίρνει την κρούστα του και μετά είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Έτοιμο είναι, παιδιά. Όπως βλέπετε, ανακατεύω πάλι για να είμαι σίγουρη ότι έχει πάει παντού η κρέμα γάλακτος. Γιατί εγώ το θέλω σε αυτή τη μορφή. Να είναι ζουμερό το τορτελίνι μου. Γι' αυτό και το λέω αλα κρέμ. Δεν θέλω να μου πήξει. Θέλω σε όλη τη διάρκεια που έχω το τραπέζι με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, να συνεχίζει να είναι ζουμερό όπως το βλέπετε εσείς τώρα στην οθόνη σας. Λαχταριστό. Ξέρετε τι ψάχνω. Σερβίτσιο. Έτοιμο είναι. Έτοιμο. Α, βέβαια, θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Έτοιμο είναι για το φούρνο μας. Αλλιώς το πάρω εγώ μέσα από το ταψί. 30 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο. Ωραία. Στους 200 βαθμούς. Στον αέρα. Στον αέρα. Και έτοιμο το φαγητό μας. Είναι το τελευταίο πιάτο που βγάζετε στο τραπέζι σας. Γιατί οι φίλοι σας πρέπει να το φάνε ζεστό και ζουμερό. Για βάλτε στο φούρνο μας. Για να φάμε εμείς το λαχταριστό ζουμερό που έχεις ήδη φέρει και ετοιμάσει. Και μπορεί να μην έχουμε πιάτο. Από ακόμα, το πυρέξ. Από το. Γεια σου, ρε παραγωγή. Πού είσαι, βρε Μαρία, με τα ωραία τα. Παιδιά, καλή μας όρεξη. Να το φέρουμε εδώ μπροστά. Θέλεις να βάλεις λίγο να κάνουν πλάνα τα παιδιά και εμείς θα φάμε από εδώ. Εννοείται. Την κουτάλα θέλεις. Την κουτάλα. Mm-hmm. Είμαστε στα λεπτά μας. Λοιπόν. Ένα λεπτό, σε ένα λεπτό. Έχουμε φάει κιόλας εμείς, Θεοδώρα. Έτοιμο είναι. Καλή σας όρεξη. Με υγεία πάνω απ' όλα και πολύ πολύ αγάπη. Μοσχοβολάει. Πάρε πιατάκι, πάρε πυρουνάκι. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε όμως, όχι μόνο στις παγκόσμιες μέρες να σμίγουμε. Έτσι, εδώ είμαι για σένα όποτε με χρειαστείς. Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, εμείς δοκιμάζουμε και περνάμε σε σύντομες διαφημίσεις για να σας πούμε μετά πολλά άλλα ιδιαίτερα πράγματα για την ντουλάπα σας με την Χριστίνα Τρυποδιανάκη. Σε πολύ λίγο. Γεια σας.